Καλησπέρα. Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 και έχουμε ένα σκανδαλιάρικο βραδινό vlog. Σκανταλιάρικο, αλλά από την άλλη με έχει ανησυχήσει κιόλα. Η ιστορία αυτή τη κοπέλα με έχει ανησυχήσει ενώ η ψυχική τη κατάσταση και η συναισθηματική τη κατάσταση και θέλω έτσι με θαρρυντικά σχόλια να τη βοηθήσουν. Με το άτομο που έχω σχέση τον αγαπάω, αλλά με, με, άλλο άτομο είμαι ακόμα ερωτευμένη μετά από έξι ολόκληρα χρόνια. Εγώ θα έβαζα τίτλο «Όταν κάνεις καινούρια σχέση χωρίς να έχεις ξεπεράσει την προηγούμενη, καταδικάζεις τη νέα σχέση σε αποτυχία και τον εαυτό σου σε απιστία». Γεια σας κυρία Θέκλα. Ερωτεύτηκα ένα αγόρι το οποίο στην ηλικία των 13. Τώρα είμαι 18. Άρα μας γράφει μια κοπελίτσα 18 χρονών. Ερωτεύτηκα να γόρη στην ηλικία των 13. Εκείνος τότε νομίζω ότι ήμουν 16 ετών. Μεγαλό δείχνω. Δεν του το είπα ποτέ γιατί ήξερα ότι θα έκανε πίσω αν του έλεγα ότι ήμουν μόνο 13. Φυσικά το έμαθε στην πορεία. Ήταν ένα φλερτ πολύ αθώο και περνούσα ωραία μαζί του. Όταν πήγε στρατό, στην Κύπρο τα παιδιά πάνε στρατό 18 ετών, μόλι τελειώσουν το σχολείο. Χαθήκαμε λίγο. Και ακούω μετά από μήνε ότι είχε κάνει σχέση με μια γνωστή μου, που οι μπαμπάδε μα είναι φίλοι. Εγώ πολύ κλάμα. Με πρόδωσα. Εκείνη είχε έρθει μια-δυο φορέ σπίτι μου πριν κάνει σχέση μαζί του και με ρωτούσε πώ θα πάω με αυτό το αγόρι. Δηλαδή, ενώ ήξερε αυτή ότι είχε σχέση με αυτόν, πήγε και τα φτιάξε μαζί του. Στην πορεία γνώρισε ένα άλλο αγόρι, έτσι έκανε σχέση, έτσι έκανα σχέση μαζί του. Είμαστε ακόμα μαζί με αυτόν τον δεύτερο, τον αγαπάω. Αλλά είμαι ακόμα ερωτευμένη με τον προηγούμενο και τον σκέφτομαι συχνά. Τι σημαίνει τον αγαπάς τον, αυτόν που είσαι τώρα μαζί του, δεν τον αγαπάς ερωτικά. Αν αγαπάς ερωτικά αυτόν με τον οποίο έχει σχέση, δεν θα σκέφτεσαι, δεν θα είσαι ερωτευμένη ακόμα με τον προηγούμενο και αν τον σκέφτεσαι συχνά. Στην πορεία, το προηγούμενος, ο προηγούμενο, ο οποίο είχε χωρίσει από την κοπέλα αρκετό καιρό πριν, επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικώ μετά από 2-3 χρόνια, ενώ εγώ ήμουν σε σχέση, μου είπε συγγνώμη για εκείνο που μου έκανε, μου είπε ότι ήταν ανώριμο τότε στην ηλικία των 17, 3 χρόνια πριν δηλαδή, δηλαδή όταν σε πήρε τηλέφωνο να σου απολογηθεί, εσύ είσαι 16 και αυτό 20. Μου είχε πει ότι ορίμασα κι εγώ πολύ, ναι, ορίμασες πάρα πολύ στα 16, κορί. Με λίγα λόγια βρεθήκαμε σαν ενώ είχα εγώ άλλη σχέση, μιλήσαμε, γονάτισε μπροστά μου και τα μάτια του βούρκωσα. Βρεθήκαμε δύο με τεσ... Δύο φορές ενώ μου σε σχέση, ε τέσσερις βρεθήκαμε, αλλά ε, δύο με τέσσερις, τέσσερις. Δώσαμε και φίλοι, δεν κάναμε ποτέ κάτι ερωτικό. Τώρα πια δεν μιλάμε, διότι έχω την ίδια σχέση και από ό,τι κατάλαβα δεν θέλει επαφή μαζί μου, γιατί είμαι σε άλλη σχέση και φοβάται μήπως μαθευτεί κάτι. Πολύ λογικό. Σκέφτηκε ότι μπορεί να μην θέλει να μιλάτε επειδή δεν το θεωρεί σωστό ίσω να έχει επαφέ με την κοπέλα ενό άλλου αγοριού. Να σκέφτεται όπω εμένα, δεν θα μου άρεσε τη φίλη μου να τη βγάζει ραντεβού κάποιο άλλο. Έτσι δεν θέλω κι εγώ. Δηλαδή, μπορεί όντω αυτό να συμβαίνει, να φοβάται μήπω μαθευτεί, όχι να σκέφτεται ότι δεν είναι σωστό. Αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι με το άτομο που έχω σχέση, τον αγαπάω. Αλλά με το άλλο άτομο είμαι ακόμα ερωτευμένη μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Τώρα είμαι 18,5 ετών. Το σκέφτομαι πολύ συχνά, πιστεύω και εκείνο. Είναι ένα άγγελο. Μου είχε δοθεί πολλέ φορέ ευκαιρία να είμαστε μαζί του και πριν κάνω σχέση και κατά τη διάρκεια τη σχέση μου, αλλά δεν έγινε ποτέ. Του έστειλα πρόσφατα μήνυμα, του είπα τι νιώθω για εκείνον και μου είπε ότι δεν νιώθει πλέον κάτι για μένα. Δεν πιστεύω ότι το εννοούσε. Αν δεν είχα τη σχέση μου, θα είχαμε πολλέ ευκαιρίε μαζί, χωρί εμπόδιο τον σύντροφό μου. Λοιπόν, φίλε να Κάνω vlog την επιστολή σου και ο λόγο που την κάνω είναι γιατί και σε έναν μπορούμε να σε βοηθήσουμε εδώ, αλλά μπορεί να είναι και αφορμή η δικιά σου επιστολή για να βοηθήσουμε και άλλε κυρίε και άλλου κυρίου, των οποίων η ηλικία του δεν του επιτρέπει να λειτουργούμε τέτοιο τρόπο. Εσύ, που είσαι 18,5 χρονών, είσαι ακόμη έφηβος είσαι ακόμη πολύ μικρή και είναι φυσιολογικό να είσαι τόσο μπερδεμένη συναισθηματικά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας άνθρωποι μεγαλύτερος, μεγαλύτερων ηλικιών, άνω των 25, άνω των 30, άνω των 40, από τους οποίους θα περιμέναμε να είχαν ψυχοσυναισθηματική οριμότητα και να διαχειρίζονταν καλύτερα τις σχέσεις τους, και όμως βρίσκονται σε παρόμοια συνθήκη μαζί σου. Ποια συνθήκη. Τη συνθήκη του να φτιάχνουν μια καινούρια σχέση ενώ ακόμη δεν έχουν ξεπεράσει την προηγούμενη. Όταν δεν έχει τελειώσει συναισθηματικά η προηγούμενη μας σχέση, όταν έχουμε κατάλοιπα συναισθηματικά, όταν ακόμη είμαστε κολλημένοι ή ερωτευμένοι όπως το θέτεις εσύ με το προηγούμενο μαστέρι, καθόμαστε μόνοι μας και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το χωρισμό εκείνο ή να δούμε τι θα κάνουμε με εκείνο το πρόσωπο. Φαίνεται εύκολη λύση και γρήγορη λύση να μπούμε σε μια καινούρια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας έχει ερωτευτεί κιόλα. και αυτός να μην γνωρίζει ότι εμείς είμαστε ακόμη κολλημένες ή είμαστε ακόμη κολλημένοι στο παρελθόν. Γιατί όταν φτιάχνεις μια καινούρια σχέση νιώθεις καλύτερα, ειδικά τον πρώτο καιρό, τονώνεται ο εγωισμός σου, έχει συντροφικότητα, παίρνει προσοχή και σημασία από εκείνο το πρόσωπο και νιώθει προσωρινά καλύτερα, επειδή όμω έχει κόλλημα. Εγώ δεν το ονομάζω έρωτα αυτό το πράγμα. Κόλλημα το ονομάζω. Γιατί ο έρωτα, αν είσαι ερωτευμένο με κάποιον ουσιαστικά και πραγματικά, δεν μπορεί να κάνει άλλη σχέση, ούτε να είσαι ερωτικά με άλλον άνθρωπο. Το κόλλημα όμω το οποίο υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει ω ένα πανίσχυρο αποθυμένο έρχεται και σου χαλάει τη ζωή σου και χαλάς και εσύ τη ζωή των άλλων ανθρώπων γύρω σου. Κόρη, εσένα σου άρεσε όταν είχε σχέση με τον πρώτο που ήρθε η άλλη η λεγόμενη φιλενάδα σου που ήταν απλώς γνωστή σου και προφανώς σε ζήλευε και τα μαζί του πίσω από την πλάτη σου. Σου άρεσε αυτό το πράγμα. Σου άρεσε, ήταν ωραίο πράγμα. Όπως σου έκανε αυτή, έτσι κάνεις και εσύ τώρα στον παρόντα σύντροφο Από τη στιγμή που δεν είσαι ερωτευμένη με τον σύντροφο σου τώρα, κατά τη γνώμη μου και στο λέω σαν μαμά, γιατί είσαι πιο μικρή από τα παιδιά μου, στο λέω σαν μαμά σου, δεν στο λέω ω ψυχολόγο αυτό το πράγμα, ω μαμά σου σου το λέω, πρέπει να σταματήσει τη σχέση άμεσα με αυτό το παιδί με το οποίο δεν είσαι ερωτευμένη. Γιατί απαραίτητο προαπαιτούμενο για να έχουμε σχέση ερωτική με κάποιον άνθρωπο είναι να είμαστε ερωτευμένοι, διαφορετικά τον εκμεταλλευόμαστε συναισθηματικά. Χρησιμοποιούμε την αγάπη που μας δείχνει, την καλοσύνη που μας δείχνει, τη σύνδεση που έχει μαζί μας για να νιώσουμε καλύτερα, ενώ στην ουσία δεν νιώθουμε τα ίδια εμείς γι' αυτό. Θα σου άρεσε τώρα εσένα να μάθεις ότι ο παρόν φίλος σου, αυτός που έχει σχέση πίσω από την πλάτη σου, βρέθηκε δύο με τέσσερις φορές με μια μπρόιν του, και σκέφτεται και έχει κάνει και ερωτική εξομολόγηση μέσω μηνύματο στην πρώην του και σκέφτεται ότι εσύ είσαι το, το, εμπόδιο στο να είναι μαζί με την πρώην του, δηλαδή προσπάθησε να φορέσει λίγο τα παπούτσια του φίλου σου. Προσπάθησε λίγο να καταλάβει τη θέση του. Λοιπόν, όσον αφορά τον πρώην, αυτό με τον οποίο νομίζει ότι είσαι ερωτευμένη, εγώ επιμένω ότι είσαι προσκολλημένη, είσαι κολλημένη, τον έχει αποθυμένο, δεν έχει δείξει και τα καλύτερα δείγματα γραφή. Πρώτον γιατί σε απάτησε και σε παράτησε τότε, δεύτερον γιατί ε, ενώ γνωρίζει ότι έχει σχέση βρέθηκε δύο με τέσσερις φορές μαζί σου. Μήπως βρέθηκε για να δει αν εσύ θα του κάτι που τελικά δεν του το έδωσες και ήταν μόνο στο φιλί και γι' αυτό απομακρύνθηκε και εσύ από μόνη σου, κάνεις υποθέσεις από μόνη σου. Από μόνη σου υποθέτεις ότι ακόμη σε θέλει ενώ αυτό σου έχει πει ξεκάθαρα πως δεν σε θέλει. Από μόνη σου υποθέτει πω αν δεν είχε σχέση θα, με άλλον θα έκανε σχέση μαζί σου. Από μόνη σου υποθέτει ότι εσύ φταί που δεν κάνατε σχέση πρωτού κάνεις τη νέα σου σχέση. Ενώ ένας που πραγματικά σε θέλει και πραγματικά ενδιαφέρεται για σένα θα υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια για να κάνει σχέση μαζί σου. Το άλλο που θέλω να σου πω. Ήσουνα 13 ετών. Είναι πολύ φυσιολογικό στα 13 να ερωτεύεσαι. Εξαιρετικά φυσιολογικό. Οι περισσότερε κοπέλε. Ε, αναλόγως και με το πώς είναι φτιαγμένε, αναλόγως με τον οργανισμό τους, αναλόγως με τη λύπητο τους πόσο ψηλή είναι πόσο υψηλή ή όχι, υψηλή η λύπητο είναι η ερωτική επιθυμία, οι άνθρωποι μπαίνουμε σε τρεις κατηγορίες, αυτούς που έχουν ψηλή λύπητο, αυτούς που έχουν μέτρια λύπητο και αυτούς που έχουν χαμηλή λύπητο. Τα κορίτσια και τα αγόρια που έχουν ψηλή λύπη το ερωτεύονται από πολύ νωρί. Ερωτεύονται από 5 ετών, από 6 ετών, από 7 ετών, από 8 ετών, 9 ετών. Άρα δεν είναι απολύτω φυσιολογικό ότι στα 13 σου ερωτεύτηκε. Με έναν εξάχρονο τότε. Τα 16 αυτό κάτσε να κοιτάξουμε πώς τα έχει γράψει, γιατί έχω μπερδευτεί κι εγώ. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Γι' αυτόν τον άγγελο, όπω τον λε. Ε, προφανώς Προφανώ ήταν 16 και του είπε ότι είστε στην ίδια ηλικία. Λοιπόν, ερωτεύτηκε σε εκείνο το παιδί σε μια ηλικία των 13 ετών που στα 13 χρόνια ναι, ερωτεύεσαι, αλλά όχι, δεν έχει τη συναισθηματική οριμότητα για να κρατήσει μια σχέση. Να κρατήσει μια σχέση μακροχρόνια. Δηλαδή, είναι πολύ φυσιολογικό ένα κορίτσι 13ο χρόνο και ένα αγόρι 13ο χρόνο να φτιάξει μια σχέση και μετά από μερικού μήνε να σταματήσει αυτή η σχέση, γιατί η ηλικία αυτή των 13, των 14, των 15, των 16, το 17, το 18 είναι ηλικία εφηβική, είναι ηλικία παιδιάστικη. Παιδιάστικη με την έννοια του ότι. Ε, ακόμη δεν είναι ενήλικε οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία. Έχουν πολλά ενδιαφέροντα. Του αρέσει να βγαίνουν έξω, του αρέσει ο χορό του. Αν μπορεί να του αρέσει ο χορό, μπορεί να του αρέσουν οι έξοδοι, μπορεί να του αρέσουν τα παιχνίδια online, μπορεί να του αρέσουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Έχουν τα μαθήματα του να ασχολούνται, έχουν τι παρέ του. Δηλαδή. Είναι μια ηλικία η εφηβεία, στην οποία ναι, με νιώθουμε μεγάλοι, οι έφηβοι νιώθουν μεγάλη, αλλά στην ουσία δεν είναι ακόμη μεγάλη. Έχουν μεγάλο ο, ο, στοιχείο παιδικότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να έχει παιδικότητα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ξέρω ότι λαχταρά να μεγαλώσει πριν από την ώρα σου, όπω και εγώ. Λαχταρούσα για χρόνια να μεγαλώσω πριν από την ώρα μου και μετά είδα τα αποτελέσματα, τα οποία για μένα δεν ήταν καλά. Σου συστήνω να διαβάσει το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα παιδιά, άμα θε. Και το βιβλίο μου Να Μείνω ή Να Φύγω, το οποίο θα σου δώσει αρκετέ απαντήσει και γύρω από την εφηβεία και την ηλικία στην οποία βρίσκεσαι, αλλά και γύρω από τι ερωτικέ σχέσει. Ή αν δεν έχει χρήματα να αγοράσει τα βιβλία αυτά, μπορεί να διαβάσει την ιστοσελίδα μου, εκεί που λέει ηλεκτρονικέ εκδόσει, να διαβάσει online τα δύο βιβλία που έχω γράψει, Την Ανατομία Μια Γυναίκα του και Οι Άντρε Έχουν Ψυχή, τα οποία τα έχω εκεί σε ηλεκτρονική μορφή για να μπορείτε να τα διαβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα. Λοιπόν, και άβασε αυτά τα βιβλία μου, μάθε πράγματα για τις σχέσεις και η γνώμη μου αγάπη μου είναι ότι δεν είναι καλή ιδέα να κοροϊδεύεις ούτε τον εαυτό σου, ούτε άλλους ανθρώπους. Είμαι σίγουρη πως δεν το κάνεις από κακία, δεν το κάνεις επειδή συνειδητοποιεί πόσο πόνο μπορεί να προκαλέσει τον άλλον, το κάνεις γιατί είσαι κολλημένη με τον πρόεδρο σου, το κάνεις γιατί έχεις αποθυμένα, το κάνεις γιατί δεν έχεις ξεπεράσει ακόμη την προδοσία που έχεις βιώσει ε, όταν ο πρώην σου ταύτιαξε με την ε, γνωστή σου κοπέλα εκείνη. Αν μπορείς να πας σε ένα ψυχολόγο, είσαι 18,5, άρα πας σε πανεπιστήμιο, ίσως ρώτας στο πανεπιστήμιο σου, σε όλα τα πανεπιστήμια υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να το συζητήσεις, δεν είναι κακό. Και ε, επεκτείνοντας τη συζήτηση από τη φιλενάδα μας, η οποία είναι... 18,5 χρονών σε εμά που είμαστε. 38, 48, 58, 68, 28, σε εμά που είμαστε σε μεγαλύτερε ηλικίε. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Ότι εάν κάνει καινούρια σχέση χωρί να έχει ξεπεράσει την προηγούμενη, καταδικάζει τη νέα σχέση σε αποτυχία και τον εαυτό σου σε απιστία. Αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να πατήσεις. Το να μπει σε μια σχέση χωρίς να είσαι ερωτευμένο, χωρίς να είσαι ερωτευμένη. Τώρα, υπάρχει και η περίπτωση των ανθρώπων που είναι παίχτες ή παίχτριες, που το έχουν και ερωτεύονται συνέχεια κάθε τρει μήνες ένα καινούριο πρόσωπο. Κάθε τρει μήνες περίπου οι παίχτες είναι που έχουν καινούριου έρωτε και αυτό εξηγείται πάρα πολύ φυσιολογικά, γιατί είπαμε ότι τον πρώτο και τους πρώτους τρει μήνες μιας γνωριμίας υπάρχει μια έντονη έξαση, ένα ράσ συναισθημάτων, είναι η περίοδο του, του φατσίματο που λέμε στην Κυπριακή, του crash που λέμε στην Αγγλική. Είναι η περίοδο του τεράστιου ενθουσιασμού και οι άνθρωποι που είναι παίχτε ή παίχτριε είναι ενθουσιασμένοι, είναι εθισμένοι στον ενθουσιασμό του πρώτου καιρού. Οι φίλοι που έστειλαν την επιστολή δεν φαίνεται να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, δεν είναι παίχτρια α, η ίδια. Απλώ έχει αποθυμμένο από την προηγούμενη σχέση, η οποία τελείωσε, αλλά δεν φαινεται να ανηκει σε αυτη την κατηγορια δεν ειναι παιχτρια η ιδια απλω εχει αποθυμενο απο την προηγουμενη σχεση η οποια τελειωσε αλλα δεν τελειωσε μεσα τη. Και έτσι καταδίκασε τον εαυτό τη στο να μην είναι πιστή στον νέο τη σύντροφο και στο να μην βιώσει ευτυχία στη νέα τη σχέση όταν μπήκε και στην καινούργια σχέση πρωτού ξεπεράσει την προηγούμενη. Θέλω τι απόψει σα, παρακαλώ, να είμαστε ευγενικοί με τη φίλη, γιατί ε, θέλει θάρρο ένα κορίτσι 18 χρόνια να στείλει αυτή την επιστολή και να μα πει τι αλήθειε τη. Καλό βράδυ!